Νικολέτη, να καλωσορίσουμε όμως και να περάσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή με τον κύριο Κατρούγκαλο. Καλημέρα, κύριε Κατρούγκαλε. Καλημέρα σας. Για πείτε μας, σαν ειδικός, κύριε Κατρούγκαλε, ποιο είναι το αύριο της χώρας, δηλαδή τι προβλέπει το Σύνταγμα, γιατί όπως είναι φανερό, ο αρχηγός ενός κόμματος του Κοινοβουλίου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στις φυλακές. Και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος από την άλλη. Έτσι είναι. Πρέπει πάντως να ξεχωρίζουμε σαφώς ως προς τη Χρυσή Αυγή το κομμάτι της δράσης της που είναι πολιτικό και το κομμάτι της δράσης της ή τουλάχιστον πολλών μελών και στελεχών της που είναι εγκληματικό. Το δεύτερο, όταν ενεργεί ως συμμορία, προφανώς πρέπει να αντιμετωπίζεται με τον ποινικό κώδικα. Το πρώτο όμως, το πολιτικό, πρέπει να αντιμετωπίζεται και αυτό πολιτικά. Ακόμα και οι αποκρουστικές ιδέες με ιδέες αντιμετωπίζονται. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί ούτε η ποινική δίωξη ξεκίνησε με πολιτικά κίνητρα, παρόλα όσα υποστηρίζουν οι άνθρωποι της Χρυσής Αυγής, ούτε πρέπει όμως να δοθεί η παραμικρή εντύπωση σε οποιονδήποτε ότι υπάρχει παρόμοια πολιτική σκοπιμότητα. Ακριβώς γιατί η δημοκρατία ποτέ δεν εκδικείται. Η δημοκρατία απλώς εφαρμόζει τους νόμους της δημοκρατίας. Να πω βεβαίως ότι η επιλογή της κυβέρνησης μετά από μια μακροχρόνια περίοδο αδράνειας, όπου φαινόμενα ανοχής, ενδεχομένως και συνενοχής σε ορισμένες περιπτώσεις των αστυνομικών αρχών με τη Χρυσή Αυγή ήταν τακτικά, προσπάθησε για επικοινωνιακούς δυστυχώς λόγους να επιταχύνει τόσο γρήγορα τις εξελίξεις, να μην παρακάμψει ακριβώς το Σύνταγμα, αλλά να το εφαρμόσει με τέτοιο τρόπο, ώστε φοβάμαι ότι η ποινική αντιμετώπιση του ζητήματος δεν γίνεται με την πληρότητα που θα έπρεπε. Κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε όλοι οι εκκρεμείς φάκελοι δικογραφίας, η περίφημη αυτή 32, να φτάσουν στη Βουλή, να αρθεί η βουλευτική ασυλία των κατηγορούμενων βουλευτών για όλα τα δικήματα, ώστε να μπορεί η δικαιοσύνη να αντιμετωπίσει το θέμα ενιαία. Τώρα, το μοναδικό ζήτημα που μπορεί να δει η δικαιοσύνη είναι αν η Χρυσή Αυγή, η μέλη της, αποτελούσε εγκληματική οργάνωση. Η δολοφονία του Παύλου Φίσα, για παράδειγμα, δεν μπορεί να εξεταστεί τώρα, γιατί δεν έχει αρθεί η βουλευτική ασυλία των βουλευτών ως προς το έγκλημα αυτό. Μου φαίνεται αυτή η επιλεκτική αντιμετώπιση των ποινικών φακέλων κάτι όχι σωστό. Κύριε Κατρούγκαλα, ήθελα να σας ρωτήσω ότι μπορεί να λειτουργήσει ένα κόμμα του Κοινοβουλίου χωρίς τον πρόεδρο, χωρίς τον αρχηγό. Μπορεί να λειτουργήσει. Προφανώς πρόκειται για ανομαλία. Κακά τα ψέματα, η Χρυσή Αυγή δεν είναι ένα κόμμα όπως όλα τα άλλα. Το Σύνταγμά μας όμως δεν επιτρέπει να τεθεί ένα κόμμα εκτός νόμου και αυτό είναι κάτι σωστό. Γιατί όπως σας είπα, η πολιτική δραστηριότητα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με τον ποινικό νόμο. Αυτό και επικίνδυνο είναι και αντιπαραγωγικό. Σας θυμίζω ότι στην Τουρκία απαγορεύτηκε πριν από λίγα χρόνια το κόμμα των Ισλαμιστών, επέστρεψε με άλλο όνομα και τώρα ο επικεφαλής του Ερντογάν είναι ο αδιαφιλονίκητος ηγέτης της Τουρκίας. Δεν πρέπει ποτέ να αντιμετωπίζονται λοιπόν οι πολιτικές δραστηριότητες με άλλα μέσα παρά μόνο με την πολιτική αντιπαράθεση. Κύριε Κατρούγκαλε, εκπρόσωποι της Χρυσής Αυγής έκαναν λόγο ότι εφόσον έγιναν όλες αυτές οι διώξεις θα μας ταράξουν στις εκλογές. Κάθε Σαββατοκύριακο λέει θα έχουμε εκλογές. Πείτε μου λίγο. Ναι, πείτε μου, ολοκληρώστε. Το σύνταγμά μας πράγματι επιβάλλει να γίνουν αναπληρωματικές εκλογές αν έχουμε παραιτήσεις όχι μόνο των βουλευτών, αλλά όλων και των υπολείπων που ήταν στο συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο και που θα μπορούσαν να τους αναπληρώσουν. Και πράγματι φαίνεται ότι η συντακτική της Χρυσής Αυγής είναι να προκληθεί μια γελιοποίηση της δημοκρατίας με τις αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις. Δύο όμως βασικές παρατηρήσεις. Ό,τι και να θέλει να κάνει η Χρυσή Αυγή, το Σύνταγμα πρέπει να εφαρμοστεί. Και καταρχήν, οι εκλογές δεν αποτελούν υπονόμευση της δημοκρατίας, οι εκλογές είναι το αποκορύφωμα της δημοκρατίας. Ο νόμος δεν μπορεί να ρυθμίσει ότι δεν θα γίνουν εκλογές, μπορεί όμως να ρυθμίσει το χρόνο διεξαγωγής τους. Να πει για παράδειγμα ότι αν οι παρετήσεις ή μάλλον οι κενοθήσεις έδρες κενωθούν το πρώτο εξάμηνο του έτους, θα γίνουν αναπληρωματικές εκλογές συγκεντρωτικά, όποτε και αν γίνουν οι παρετήσεις, την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου. Αν γίνουν το δεύτερο εξάμηνο, την πρώτη Κυριακή του Φεβρουαρίου. Με αυτόν τον τρόπο, η μεθόδευση θα πέσει στο κενό. Και χωρίς να παραβιάσουμε το Σύνταγμα, που είναι βασικό πράγμα. Άρα, αυτή τη στιγμή, εφόσον από ό,τι γνωρίζω, δεν έχουν παραιτηθεί ο Γενικός Γραμματέας και ο εκπρόσωπος, ποιος παίρνει τη θέση του στο Κοινοβούλιο? Η θέση τους μένει κενή. Δηλαδή δεν εκπίπτουν, γιατί μένει κενή σαν άντρα στο νοσοκομείο με σπασμένα τα δύο τους πόδια. Ναι. Δηλαδή είναι σαν απόντες.
δεν έχει κενωθεί η έδρα με την έννοια ότι έχουν πάψει να την κατέχουν. Γιατί για να χάσει ένας βουλευτής τη βουλευτική ιδιότητα, δεν αρκεί να είναι κατηγορούμενος. Το τεκμήριο αθωότητας ισχύει και για αυτούς. Πρέπει να καταδικαστεί αμετάκλητα. Και τώρα, εάν παραιτηθούν. Αν παραιτηθούν, θα αντικατασταθούν από τον πρώτο αναπληρωματικό. Δηλαδή από τον υποψήφιο βουλευτή που είχε τις περισσότερες ψήφους μετά τον τελευταίο εκλεγέντα. Μόνο αν παραιτηθεί και αυτός και όλοι οι υπόλοιποι του ψηφοδελτίου, ενεργοποιείται το σενάριο των αναπληρωματικών περιφερειακών εκλογών. Της ίδιας περιφέρειας, φαντάζομαι. Και αν υπάρξουν, υπάρξουν μαζικές παραιτήσεις, γιατί πολύ πιθανό να υπάρξει και αυτό το σενάριο. Τότε τι γίνεται. Σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε μια αναπληρωματική τοπική εκλογή στην περιφέρεια όπου έχουν παραιτηθεί ο βουλευτής και η αναπληρωματική του. Όπως σας είπα, βέβαια, ο νόμος μπορεί να ρυθμίσει ότι δεν θα γίνουν σε ένα μήνα οι εκλογές αυτές, σε ένα τέτοιο χρονικό προγραμματισμό, ώστε να μην γίνονται τμηματικά. Κύριε Κατρούγκαλε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την τηλεφωνική επικοινωνία. Έχετε εσείς μήπως να προσθέσετε κάτι παραπάνω που θα θέλετε να ακούσει ο κόσμος? Γιατί ξέρετε, καμία φορά ακούγονται διάφορα και ο κόσμος δεν μπορεί να έχει μια ολοκληρωμένη άποψη. Και πόσο μάλλον όταν δεν γνωρίζει καλά και το Σύνταγμα. Το μόνο που θέλω να προσθέσω είναι αυτό που υπονόησα και από την αρχή, ότι άργησε η πολιτεία να αντιμετωπίσει την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής. Καλό είναι που ξεκίνησε τώρα, έγινε η αρχή. Δεν πρέπει όμως αυτό να γίνει με εκπτώσεις στο Σύνταγμα και στις ελευθερίες μας. Ο φασισμός πρέπει να νικηθεί διατηρώντας και μάλιστα αν είναι δυνατόν και διευρύνοντας τις ελευθερίες και τα δικαιώματά μας. Ναι. Κύριε Κατρούγκαλε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε. Είναι καλό να γνωρίζει ο κόσμος και να τα ακούει αυτά, γιατί δεν έχει όλοι οι πολίτες γνώση καλή του Συντάγματος. Και είναι κάτι πολύ σημαντικό που βέβαια θα έπρεπε να έχουμε πολύ καλή γνώση του Συντάγματος, γιατί είναι και το θεμέλιο της δημοκρατίας μας. Έτσι είναι, όπως τα λέτε. Και καμιά φορά οι πληροφορίες που παίρνουμε είναι συγκρόμενες. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά και καλή σας ημέρα.